30 Απριλίου είναι Μάρκου του Αποστόλου και η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από την πρώτη επιστολή του Πέτρου, 5ο κεφάλαιο, στίχοι 6-14. Ταπεινώθε Θεούν υπό την κρατιά χείρα του Θεού, ή να μας υψώσει εν καιρό. Πάσαν τη μέρη μνημών, επερίψαντες από αυτόν, ότι αυτό μέλη περιμών. Νύψατε, γρηγορήσατε, ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέων ωραιόμενος, περπατεί ζητών τι να καταπεί. Ω, αντίσθετε στερήτη πίστη, δότιστε αυτά των παθημάτων, την εν κόσμο ημών αδερφότητη επιτελείστε. Ο αντίδικος, ο δε Θεός, ο δε Θεός πάσης χάριτος, ο καλέσεις μας στην αιώνα αυτού δόξα εν Χριστώ Ιησού, αυτός καταρτήσει μας, στηρίξει, στενώσει, τεμιλώσει. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διασυλλοανού ημίν του πιστού αδελφού, ως λογίζουμε, δε λίγον έγραψα. Παρακαλών και επιμαρτυλών, ταύτην είναι αληθή χάρη του Θεού εισήν εισθήκατε. Ασπάζε μας εν βιβλώνη συνεκλητή και Μάρκος ο όσμο. Ασπάσας τα λήλους εν θελήματι αγάπης. Ειρήνη μην πάση της εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Εδώ σε αυτή την περικοπή θέλω να κάνω δύο σχόλια. Πρώτον, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο, αγαπητοί Απόστολοι, είναι η πείρα, η εμπειρία. Όσα πτυχία και αν έχει ο άνθρωπος, αν δεν έχει πείρα, εμπειρία της ζωής, δεν μπορεί να καταλάβει καλά όλα τα πράγματα. Κάτι τέτοιο μας διδάσκει εδώ ο Απόστολος Πέτρος και λέγει «Ταπεινώθητε ουν ενώπεν του Θεού ή να ημάς ύψος εν καιρό». Γιατί ο Πέτρος μιλάει για την ταπείνωση? Αυτό ο Πέτρος το μιλάει από την πείρα, από την εμπειρία του. Αλλά ας δούμε με τη σειρά τα πράγματα. Τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν ο Χριστός έφαγε το τελευταίο δείπνο μαζί με τους Αποστόλους, παρέδωσε και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ξεκίνησε να πάνε στο όρος των ελαιών. Τότε ο Ιησούς τους είπε, «Όλοι εσείς αυτή τη νύχτα απόψε θα σκανδαλιστείτε για μένα και θα με εγκαταλείψετε, διότι είναι γραμμένο από τον προφήτη Ζαχαρίαν, θα φωνεύσω τον ποιμένα Χριστόν και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα της μάνδρας, το τέστηνε εσείς μαθητέ μου. Μετά όμως που θα αναστηθώ, θα σας περιμένω στη Γαλαία. Εκεί θα συναντηθούμε». Τότε ο Πέτρος του είπε, «Κι αν όλοι θα κλονιστούν και θα σε εγκαταλείψουν, εγώ ποτέ, μα ποτέ δεν θα σε αρνηθώ». Ο Ιησούς όμως του είπε, «Αλήθεια σου λέγω Πέτρε, απόψε αυτή τη νύχτα, προτού φωνάξω πυτνός, θα με αρνηθείς τρεις φορές ότι δεν με γνωρίζεις». Ο Πέτρος όμως εστήριζε τον εαυτόν του και έλεγε, «Κι αν ακόμα θα χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου, ποτέ, μα ποτέ δεν θα σε αρνηθώ». Εδώ βλέπουμε ότι ο Πέτρος μιλάει εγωιστικά. Δεν ξέρει τι λέγει στον Χριστό. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι όταν ο Χριστός οδηγήθηκε στο πρετόριο για να δικαστεί, τον ακολούθησε ο Πέτρος και κάθισε έξω της αυλής και ζεστανόταν με τους άλλους που ήταν εκεί στη φωτιά. Μια υπερέτρια, μια απλή γυναίκα του λαού, τρεις φορές το ρώτησε και του είπε ότι και εσύ ήσουν μαζί με τον Ιησού των Ναζαρέων. Και ο Πέτρος αρνήθηκε μπροστά σε όλους τρεις φορές σε μια απλή γυναίκα του λαού και είπε, «Γυναίκα, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω τον άνθρωπο». Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Πέτρος μίλησε εγωιστικά στο Χριστό. Γι' αυτό εδώ τώρα η πείρα του, η εμπειρία του τον οδήγησε να γράφει εδώ στην επιστολή και να πει, «Ταπεινώθητον ενώπιον του Θεού είναι ημάς υψώσει εν καιρό». Για να καταλάβουμε καλύτερα αυτό που εννοεί εδώ ο Πέτρος για την ταπείνωση και μπροστά να βάλουμε το Θεό και όχι τον εαυτό μας, θα διαβάσω μια περικοπή από το 4ο κεφάλαιο Ιακώβου επιστολή 13-16.
άγεν είναι οι λέγοντες σήμερον και αύριο ορισόμεθα εστίντε την πόλη και πείσουμε εκεί εν αυτόν ένα και εμπορευσόμεθα και κερδίσουμε. Ή την εσούκα πίστασε το της αύριο. Ποια γάρη ζωή μόν, ατμής γαρέστε, η προσωλίγο φαινομένη, έπειτα δε και αφανισουμένη. Αντί το λέει και εμάς, εάν ο Κύρος θελήσει και ζήσουμε και πείσουμε τούτου ή εκείνο, νυν δε καυχάσαν τες αλαζονίες μόν, πάσα καύστε αυτή πονερά εστίν. Ελάτε τώρα εσείς που λέγετε και κάνετε αυτό το σχέδιο στον εαυτό σας. Θα σηκωθούμε σήμερα ή αύριο, θα φύγουμε από το χωριό, θα πάμε σε μια μεγάλη πόλη, θα καθίσουμε εκεί ένα χρόνο ή παραπάνω και θα κάνουμε αυτή τη δουλειά ή αυτό το εμπόριο. Κάνετε αυτή τη σκέψη, λέει ο Ιάκωβος, που δεν ξέρετε τι θα σας βρει η αυριανή ημέρα, διότι ποια είναι η ζωή μας, ένας ατμός που μόλις φαίνεται έπειτα εξαφανίζεται. Να, παραδείγματος χάρη, βράζει η κατσαρόλα. Βγάζουμε το καπάκι, βγαίνει ένας ατμός. Σε λίγο εξαφανίζεται. Έτσι είναι και η ζωή μας. Δεν ξέρουμε τι θα μας βρει η αυριανή ημέρα. Και λέει ο Ιάκωβος, αντί να λέγεται, εάν ο Κύριος θέλει και ζήσουμε και έχουμε υγεία, θα κάνουμε τούτο εκείνο. Τώρα όμως, στηρίζετε τον εαυτό σας στον εγωισμό σας και θέλετε να κάνετε μόνοι σας αυτό που θέλετε να κάνετε. Κάθε κάθκηση και αυτή είναι πονερά, είναι από τον σατανά, από τον διάβολο, λέγει. Γι' αυτό ο Πέτρος εδώ γράφει για την ταπείνωση και στο ίδιο κεφάλαιο παραπάνω, στο 5 στίχο, ο Πέτρος λέγει «Την ταπεινοφροσύνην εγκοβόσαστε». Τι σημαίνει εγκοβόσαστε? Να φορέσετε την ταπεινοφροσύνη. Ό,τι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινίζεται δίδου συγχάρη. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι εδώ ο Πέτρος λέγει ο αντίδικος μου διάβολος σαν λιοντάρι που μου γκρίζει στα βουνά. Έτσι περπατάει στους δρόμους και στα πλατείας και προσπαθεί να κανέναν άνθρωπο να τον απομακρύνει από τον νόμο του Θεού και να κάνει αυτά που θέλει ο ίδιος. Στο 22ο κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 31 στίχο εκεί, ο Χριστός λέγει στον Πέτρο, «Σίμων, Σίμων, ιδού ο σατανάς εξητήσου το ημάς, του συνειάσει ως το σύτο». Σίμων το λέγει, «Ο σατανάς εξεζήτησε να σας κοσκινήσει σαν το σιτάρι, να σας χορέψει επάνω στο ταψί». Έτσι βλέπουμε ότι ο διάβολος προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας απομακρύνει από τον νόμο του Θεού και να μην κάνουμε αυτά που θέλει ο Θεός, αλλά αυτά που θέλει Αυτός. Για να γνωρίσουμε πως ο διάβολος μας εγμαλωτεύει και θέλει να κάνουμε αυτά τα δικά του, όχι αυτά που θέλει ο Θεός, θα αναφέρω 3 παραδείγματα. 2 κοσμικά και ένα από την Αγία Γραφή. Την Κυριακή του Πάσχα, 12 η ώρα, όταν οι πιστοί χριστιανοί βγαίνουν έξω στο προάβλιο της Εκκλησίας και ο Επίσκοπος ή ο Ιερεύς διαβάζει το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως, ο διάβολος τι κάνει? Έχει τα όργανα του και ρίχνει φωτοβολίδες ώστε οι πιστοί, οι χριστιανοί να μην παρακολουθήσουν το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως, αλλά να κοιτάξουν πως φεύγουν οι φωτοβολίδες και να χαζογελάνε. Όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε και θύματα. Βγάζουν μάτια, κόβουν χέρια, πόδια, σκοτώνεται άνθρωποι. Γι' αυτό από τη μια μεριά η πολιτεία και από την άλλη μεριά οι υπεύθυνοι της Εκκλησίας και οι δικούντες πρέπει να τα απογορέψουν όλα αυτά, διότι αυτά είναι όργανα του σατανά. Αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια πράγματα στην Εκκλησία. Το δεύτερο παράδειγμα, ο διάβολος σφυρίζει στα αυτιά των εμπόρων των ναρκωτικών
και τους λέγει τώρα υπάρχει ευκαιρία να κάνετε χρήματα, να πωλήσετε ναρκωτικά και θα πάρετε πολλά λεφτά. Από τη μια μεριά τους λέγει να πωλήσουν ναρκωτικά και από την άλλη μεριά στέλνει το χωροφύλακα, τους συλλαμβάνει και τους βάλει φυλακή. Να το έργο του διαβόλου. Και το τρίτο από την Αγία Γραφή είναι στο 8ο κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, είναι η θεραπεία του δαιμονοσμένου των Γαδαρινών. Όσοι έχουμε διαβάσει τη Παλιά Διαθήκη, το Μωσαϊκό νόμο, γνωρίζουμε ότι το χοιρινό κρέας ήταν απαγορευμένο από τον νόμο ως δήθεν ακάθαρτον. Και επειδή το έτρωγαν οι ειδωλάτροι, οι εθνικοί, γι' αυτό ο διάβολος σφυρίζει στα αυτιά των Γαδαρινών. Σφυρίζει στα αυτιά και τους λέγει τώρα υπάρχει ευκαιρία να κάνετε χρήματα, να αγοράσετε ουρονόπλα, να τα μεγαλώσετε και να τα πωλήσετε στους ενικούς, στους ειδωλάτρες και θα πάρετε πολλά λεφτά. Και οι Γαδαρινοί έκαναν ένα μεγάλο κοπάδι, 2.000 χείρι, δισκύλι όπως λέγει στο 5ο κεφάλαιο του Μάρκου 13 στίχο, 2.000 χείρι είχαν κάνει. Όταν ο Χριστός επισκέφθηκε τη χώρα των Γαδαρινών και συνάντησε αυτόν τον άνθρωπο, τον δαιμονιζόμενο, τα δαιμόνια παρεκάλεσαν τον Χριστό και του είπαν «Αν θα μας βιώξεις από τον άνθρωπο, να μας επιτρέψει να πάμε στο κοπάδι των χείρων». Και αφενός μεν ο Χριστός, για να δείξει τη θεότητά του, επειδή κάνει ό,τι θέλει, αφετέρου δε να τιμωρήσει τους Γαδαρινούς, επέτρεψε και έφυγαν τα δαιμόνια από τον άνθρωπο και πήγαν στους χείρους και όρμησε όλο το κοπάδι των χείρων κατά τον κρυμνό στη θάλασσα και πνίγηκαν. Τι βλέπουμε εδώ? Ότι από τη μια μεριά ο διάβολος τους είπε να κάνουν γρούνια για να πωλήσουν στους ευνικούς να πάρουν λεφτά, και όταν μεγάλωσαν τα γρούνια και ήταν έτοιμα να τα κόψουν στο χασάπι, ίσως να είχαν πάρει και καπάρο από το χασάπι, αμέσως ο ίδιος καταστρέφει το εμπόριό τους. Να πως εργάζεται ο διάβολος. Γι' αυτό η Αγία Γραφή μας διδάσκει να μην αφήσουμε τον διάβολο και μπαίνει μέσα στον εαυτό μας, στην σκέψη μας, στην καρδιά μας. Θα πω ένα απλό παράδειγμα. Έξω από την αυλή περνάει ένα σκυλί, τρέχοντας φεύγει. Εάν στο σκυλί αυτό ρίξουμε ένα κομμάτι ψωμί ή κανένα κόκαλο, όσες φορές θα περάσει έξω από την αυλή θα σταματήσει για να το ξαναρίξουμε πάλι. Εάν όμως δεν το ρίχνουμε τίποτε, τρέχοντας θα φύγει. Έτσι είναι και ο διάβολος. Αν τον αφήνουμε και μπαίνει μέσα στον εαυτό μας, θα βάλει την πρώτη φορά ένα πόδι, την άλλη φορά το δεύτερο πόδι και την άλλη φορά θα μπει ολόκληρο στον εαυτό μας και θα μας διοικήσει αυτός. Γι' αυτό ας δώσουμε μικροστά στον διάβολο και να ακούσουμε αυτά που λέγει η Αγία Γραφή. Στο 4ο κεφάλαιο Ιακώβου Επιστολή, 7 στίχο λέγει «Υποτάγετε ον το Θεό, αντίστετε το διαβόλο και φέξετε αφημών. Εγγύσατε το Θεό και εγγυημήν». Να υποτάγετε, να υπακούσετε στο Θεό και να αντισταθείτε στο διάβολο, να πλησιάσετε στο Θεό και θα σας πλησιάσει. Έτσι, αν δεν του δίνουμε σημασία, δεν μπορεί να μας κάνει τίποτε και θα συντριβεί ο Σατανάς μπροστά στα πόδια μας. Όπως πήγε να πειράξει τον Ιώβ, το πήρε όλα τα παιδιά του, όλα τα ζωντανά κοπάδια, αλλά ο Ιώβ τον έσβρωξε στα βράχια σαν οχταπόδι και συντρίφθηκε. Έτσι, αν δεν θα τον ακούσαμε και θα ακούσουμε αυτά που λέγει ο Θεός θα τον συντρίψει κάτω από τα πόδια μας γλίγορα. Τέλος, καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος στο 16ο κεφάλαιο Ρωμαίους Επιστολή, 20 στίχο
ο δε Θεός της ειρήνης συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας ημών εντάχει.